Το ΝΑΤΟ είναι ένας οργανισμός που ιδρύθηκε ως η στρατιωτική και οπλισμένη δύναμη του υπεριαλισμού και έχει χρησιμοποιηθεί από την ίδρυσή του ως δολοφονική μηχανή ενάντια στο σοσιαλισμό και την εργατική τάξη παγκοσμίως. Ιδρύθηκε αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με σκοπό να αποτρέψει τον κίνδυνο του κομμουνισμού, ενώ μετά τη διάλυση της ΕΣΔ απέκτησε μια ακόμη λειτουργία: το να διασφαλίσει τη συνέχεια του καπιταλιστικού συστήματος και να εκμεταλλευτεί πολιτικά και οικονομικά τους λαούς όλου του κόσμου στο βωμό των συμφερόντων του υπεριαλισμού. Η Τουρκία αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες του ΝΑΤΟ λόγω της στρατιωτικής της δύναμης και της γεωγραφικής της θέσης. Είναι φανερό ότι αυτός ο οργανισμός, ο οποίος φέρνει πολέμους, εκμετάλλευση, χάος και θάνατο στους λαούς όλου του κόσμου, δεν μπορεί επουδενή να ωφελήσει το λαό και την νεολαία της Τουρκίας. Τα κοινά συμφέροντα μεταξύ Τουρκίας-ΝΑΤΟ πρέπει να τρέφονται και από τους πολέμους και την εκμετάλλευση και πάντα η αστική τάξη θα είναι αυτή που θα υποφελείται από αυτά. Ο εργαζόμενος λαός θα είναι αυτός που θα επομισθεί την ανεργία, την εκμετάλλευση, την αντιδραστικοποίηση και την αβεβαιότητα για το μέλλον. Έτσι λοιπόν, πρέπει η Τουρκία να αποδεσμευτεί από αυτόν τον τρομοκρατικό οργανισμό που λαϊλατεί τη χώρα μας και τους λαούς όλου του κόσμου. Πάνω από 100 ατοϊκές βάσεις λερώνουν τα εδάφη της Τουρκίας. Η ΚΑΠΑΝΗ Τουρκίας προσπαθεί να καλλιεργήσει το αντιυμπεριαλιστικό αίσθημα στην νεολαία και να οργανώσει τον αγώνα ενάντια στις απάνθρωπες συνθήκες που γεννά ο υπεριαλισμός. Γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να συντρίψουμε τους υπεριαλιστές αν δεν στοχεύσουμε ενάντια στον υπεριαλισμό. Γι' αυτό παλεύουμε για να γκρεμίσουμε αυτό το κοινωνικό σύστημα που δεν υπόσχεται στην ανθρωπότητα τίποτα άλλο πέρα από κρίσεις, φτώχεια και πολέμους. Αυτή τη στιγμή στην Τουρκία, ένας στους 4 νέους είναι άνεργος. Μία από τις πιο σοβαρές επιπτώσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι εξαιτίας της ανεργίας είναι το άγχος για το μέλλον τους. Γνωρίζουμε πως αυτό το σύστημα, στο οποίο κυριαρχεί το κυνήγι των καπιταλιστών για κέρδος, δεν μπορεί να προσφέρει μέλλον στη νεολαία. Στόχος μας είναι να εξαλείψουμε αυτό το παρασιτικό κοινωνικό σύστημα που έχει ήδη φάει τα ψωμιά του. Ο σοσιαλισμός είναι η μοναδική και πραγματική λύση για να ξεφορτωθούμε τον υπεριαλισμό, τους πολέμους, την ανεργία, την εκμετάλλευση, τη φτώχεια, τις επιδημίες, το σύστημα που μας στερεί το μέλλον μας. Οι εντάσεις μεταξύ των χωρών δεν μπορούν να εξεταστούν χωρίς να παίρνονται υπόψη οι ενδοϊμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί. Είναι γεγονός ότι η στάση του Ερντογάν παίζει σημαντικό ρόλο στην ένταση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Όμως ο ισχυρισμός ότι αυτή η ένταση βασίζεται μόνο στην προσέγγιση του Ερντογάν δεν μας επιτρέπει να δούμε το εξής. Όπως προανέφερα, το ΝΑΤΟ δεν είναι οργανισμός ειρήνης, αλλά πολέμου. Όσο οι ανταγωνισμοί στο υπεριαλιστικό σύστημα οξύνονται, τόσο έρχονται στο φως οι συμμαχίες, αλλά και οι ανταγωνισμοί μεταξύ των χωρών. Οι ανταγωνισμοί που ολοένα αυξάνονται έφεραν σημαντικές αλλαγές στις σχέσεις των χωρών μας. Η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις ανέκαθεν αξιοποιούνταν. Είναι ξεκάθαρος ο λόγος για τον οποίο το κεφάλαιο προκαλεί εντάσεις μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας. Είναι το μοίρασμα των φυσικών πόρων της περιοχής και ο ανταγωνισμός για την κατανομή τους. Για αυτή την ένταση, υπεύθυνες είναι οι αστικές τάξεις και των δύο χωρών. Οι θέσεις των άλλων αστικών πολιτικών κομμάτων, πέραν της κυβέρνησης του ΑΚΕΠΕ, δεν διαφέρουν από τα συμφέροντα της αστικής τάξης. Υπάρχει το παράδειγμα της συνεργασίας των αστικών κομμάτων για να προσφέρουν στήριξη στις διασυνοριακές στρατιωτικές επιχειρήσεις που πραγματοποιεί η Τουρκία στη Συρία. Προκειμένου να εναντιωθούμε στην ένταση μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας, είναι απαραίτητο να εναντιωθούμε στον υπεριαλισμό και τη δικτατορία της αστικής τάξης. Ο ανταγωνισμός και οι εντάσεις μεταξύ των αστικών τάξεων της Τουρκίας και της Ελλάδας δεν είναι πιθανό να αποδυναμωθούν μέσω των διευθετήσεων που προτείνουν η ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Παραμένει επίκαιρη και πραγματική η πιθανότητα μιας στρατιωτικής σύγκρουσης. Δεν είναι ρεαλιστικό οι λαοί της Τουρκίας και της Ελλάδας να προσδοκούν θετική πρόοδο στις σχέσεις των χωρών τους με τη βοήθεια των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ-Ε και άλλων υπεριαλιστικών δυνάμεων. Οι υπεριαλιστές στρέφονται από την εχθρότητα μεταξύ των λαών. Για τα συμφέροντά τους, δεν θα διστάσουν να στρέψουν τους λαούς των δύο χωρών τον έναν απέναντι στον άλλον και δεν θα έχουν κανέναν ενδιασμό να προχωρήσουν σε νέες υπεριαλιστικές επεμβάσεις και πολέμους στην περιοχή. Ο λαός και η νεολαία των δύο χωρών είναι αυτοί που επομίζονται μεγάλες ευθύνες. Οι νέοι και οι νέες των δύο χωρών θα θέσουμε στο επίκεντρο την εργατική τάξη και τη διεθνιστική αλληλεγγύη και δεν θα επιτρέψουμε να στραφούν οι λαοί ο ένας ενάντια στον άλλον για τα συμφέροντα του υπεριαλισμού. Η κοινή πάλη της νεολαίας των δύο γειτονικών χωρών στοχεύει στο γκρέμισμα του καπιταλισμού. Οι νέοι που θα υψώσουν τη φωνή της αδελφοσύνης και της ειρήνης ενάντια σε όλους αυτούς που εσκεμμένα φουσκώνουν τον εθνικισμό στις δύο αυτές χώρες,
θα παλέψουν μαζί για την προλεταριακή επανάσταση. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους συντρόφους μας στην Ελλάδα. Θα γκρεμίσουμε αυτό το κοινωνικό σύστημα όπου κυριαρχούν η ανισότητα, η αδικία, η εκμετάλλευση. Μαζί θα χτίσουμε ένα φωτεινό μέλλον.